Στον απόϊχο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλώσεις για τα όσα συζητήθηκαν αλλά και ψηφίστηκαν έκανε ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα του προσφυγικού. Η Θράκη θα πρέπει να εξαιρεθεί από τη διαδικασία μίσθωσης χώρων φιλοξενίας. Το στρατόπεδο Ασημακοπούλου έχει καλύψει τις δυνατότητές του, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρκόπουλος. Εγκρίθηκε το ψήφισμα των πολιτιστικών συλλόγων, το οποίο είχε περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Θέσαμε το ζήτημα ότι πρέπει να εξαιρεθεί και το αποφασίσαμε η Θράκη από το θέμα της μίσθωσης χώρων, ξενοδοχείων ή οτιδήποτε για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, όπως και το θέμα ότι πλέον, όπως λέει και το ψήφισμα, το στρατόπεδο Ασημακοπούλου έχει καλύψει τις δυνατότητές του, δεν μπορεί γιατί είναι εντός αστικού ιστού να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες και από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις τις οποίες η περιφέρειά μας ήδη έχει καλύψει το όριο των ανθρώπων που μπορεί να φιλοξενήσει. Σεβόμαστε τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, αλλά σεβόμαστε και τις ανάγκες των κατοίκων του Περιγυαλίου, του Αγίου Τρίφωνα, αλλά και αυτών που ζουν στις εργατικές κατοικίες, συμπλήρωσε. Σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, σεβόμαστε τις ανάγκες τις οποίες έχουν, όπως βεβαίως σεβόμαστε και τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν στις εργατικές κατοικίες στον Άγιο Τρίφωνα ή στο Περιγυάλι. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό η διοίκηση από εδώ και πέρα, εφόσον αυτή καλείται, ο Περιφερειάρχης καλείται και πάει στις σκέψεις, να αποδείξει ότι θα λειτουργεί με βάση την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.